μεταφέροντας λοιπόν τις θερμές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου του Μεγάλου μας Μητροπολίτου Ιωαννίνων κυρίου κυρίου Μαξίμου προς τους άνδρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας που σήμερα γιορτάζουν, θέλω ταυτοχρόνως να μεταφέρω και τις θερμές μου ευχαριστίες προς τους αστυνομικούς μας για την συμβολή τους και την συνεργασία τους με την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων, όχι μόνο στον τομέα της ανακύκλωσης, αλλά και σε οτιδήποτε η Μητρόπολη χρειαστεί, η ελληνική αστυνομία είναι πάντοτε δίπλα της. Διαβεβαιώνουμε δε ότι το ίδιο ισχύει και από πλευράς της Μητρόπολης Ιωαννίνων. Θέλω λοιπόν σήμερα σε αυτή τη δοξολογία να ευχηθούμε όλοι μαζί στους αστυνομικούς, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τα σπίτια τους πολλές φορές και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν πίσω. Θέλω να ευχηθώ σε αυτούς τους ανθρώπους που υπηρετούν τον νόμο και τον άνθρωπο, ο Θεός να τους χαρίζει υγεία και δύναμη και να αναπαύει και τις ψυχές εκείνων που έπεσαν επάνω στο καθήκον και δεν είναι λίγοι. Ο Άγιος Αρτέμιος να σας ευλογεί και να σας προστατεύει μαζί με τις οικογένειές σας. Ως στρατιωτικός είχε να επιδείξει αξιόλογη πορεία με χαρακτηριστικά νοημοσύνης και με συνένο φιλανθρωπικό έργο. Η γενναιότητα, η παρησία, το θάρρος, η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία του εμπνέουν το προσωπικό του σώματος να ανταποκριθεί σε συνθήκες σκληρής επαγγελματικής καθημερινότητας. Αυτοθυσία που για το σώμα της ελληνικής αστυνομίας έχει πραγματοποιηθεί μέσα από την αναγνωρισμένη δράση αλλά και το θάνατο 130 συναδέλφων μας, οι οποίοι τα τελευταία 35 έτη χάθηκαν εν ώρα καθήκον τους και ενώπιον τους στεκόμαστε όλοι με σεβασμό. Κανείς δεν περισσεύει και όλοι ενωμένοι πορευόμαστε προς τον κοινό μας στόχο, τη δημιουργία μιας σύγχρονης αστυνομίας και ασφαλής πολίτης. Κάθε δυσκολία και κάθε εμπόδιο είναι εφικτό να υπερκεραστεί, αναλογιζόμενο το εθνικό και κοινωνικό μας χρέος, με οδηγό μας πάντα τον προστάτη μεγαλομάρτυρα Άγιο Αρτέμιο, υψώνοντας κάστρα υπομονής, προσήλωσης, δικαιοσύνης, αλήθειας και αγάπης προς τον συμπολίτη μας που μας χρειάζεται, που πιστεύει σε εμάς, που μας θέλει δίπλα του. Σας διαβεβαίω ότι ο πολίτης, ο άνθρωπος, είναι το επίκεντρο κάθε δράσης μας. Οι προσωπικές καθημερινές του ανάγκες ασφάλειας γίνονται στόχευσή μας. Η καθοριστική συμβολή στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του συνιστά αποστολή μας. Χρόνια πολλά, ο αρχηγός αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλή. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την ελληνική αστυνομία. Τιμούμε τη μνήμη του προστάτη μας Αγίου Αρτεμίου και γιορτάζουμε την ημέρα της αστυνομίας. Με αφορμή αυτού του γεγονός, θα ήθελα να σας δώσω την υπόσχεση ότι όλες οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Υπήρου θα εργαστούμε με σκοπό την διαφύλαξη των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των συμπολιτών μας. Απευθύνομαι σε όλους τους πολίτες της Υπήρου. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω με αφορμή τον εορτασμό ότι από το προσωπικό μας πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία για τις ανάγκες της Τράπεζας Δήμων της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και των παιδιών που πάσχουν από μεσογειακή ανεμία. Τέλος, παρά τον πανηγυρικό χαρακτήρα της ημέρας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τους συμπολίτες μας, τους συνάδελφούς μας, οι οποίοι χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος, προστατεύοντας δικαιώματα συμπολιτών μας. Και επίσης, επειδή η εκφόρηση στα Γιάννα τώρα τελευταία και δεν βρεθήκαμε όλοι μαζί, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προβολή του έργου της αστυνομίας και θα σας πω να σας δηλώσω ότι θα είμαστε κοντά σας και θα δεχόμαστε τον οποιοδήποτε καλοπορέα την κριτική. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.